Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είμαι ο Μίτσος Γίγας και αυτό είναι το σαββατιάτικό μας vlog για το Joyst.gr. Όπως πολύ καλά καταλάβετε ήδη από τον τίτλο, σήμερα σκέφτηκα να μιλήσουμε για τις gaming συνήθειες που έχουμε. Και τι εννοώ με τον όρο gaming συνήθειες? Είναι όλα αυτά τα μικρά πραγματάκια που κάνουμε όταν αγοράζουμε ή όταν παίζουμε το παιχνίδι. Για να καταλάβετε καλύτερα, έχω μαζέψει μερικές δικές μου gaming συνήθειες, θα τις δούμε αναλυτικά και μετά περιμένω να μου πείτε κι εσείς. Πάμε να δούμε. Όταν αρχίζω ένα νέο παιχνίδι, πάντα μου αρέσει να αφιερώνουμε σε αυτό. Γι' αυτό δεν μου αρέσει να παίζω πολλά παιχνίδια ταυτόχρονα. Δεν είναι ότι δεν μπορώ να παίξω πολλά παιχνίδια ταυτόχρονα, μπορώ να το κάνω μα θέλω, αλλά θέλω να είμαι σίγουρος ότι όταν παίζοντας ένα παιχνίδι έχω πάρει αυτό που θέλει να περάσει πρώτα το παιχνίδι και κατά δεύτερον ότι είμαι 100% εκεί πέρα. Αν από την άλλη το παιχνίδι δεν μου ικανοποιεί, θα το παρατήσω στη μέση και θα πάω στο επόμενο. Δόξα τω Θεώ, παιχνίδια τώρα έχουμε πάρα πολλά. Η συγκεκριμένη συνήθεια ακουμπάει για μένα ευαίσθητο σημείο. Είναι θέμα αρχής για μένα να μην υποστηρίζω καμία πολιτική που είναι εις βάρος του παίχτη. Τα DLC είναι ξεκάθαρα πολιτική που είναι κατά του παίχτη, γιατί αφαιρούν περιεχόμενο από το παιχνίδι που άνετα θα μπορούσαν να υπάρχουν. Η μόνη εξαίρεση που θα μπορούσα να κάνω είναι για παράδειγμα στη σειρά Souls ή στο Witcher, τα οποία είναι τα παλιά μας expansion. Στην τελική προτιμώ να αγοράσω μια complete edition και να τα έχω όλα μαζεμένα. Τα trophies και τα achievements καθιερώθηκαν την προηγούμενη γενιά ως τρόπο επιβράβευσης και έξτρα κινήτρου για τον παίχτη. Στην αρχή μπορώ να πω ότι μου κίνησε αρκετά το ενδιαφέρον και άρχισα να το κυνηγάω γιατί το είδα κάτι ως αξίωμα το να έχεις το συγκεκριμένο σπάνιο trophy ή achievement στη λίστα σου. Πλέον για μένα δεν είναι αυτό σκοπός το να κυνηγάω trophies. Παίζω όση ώρα μπορεί να μου προσφέρει το παιχνίδι και άρα να καλύψω κάποια trophies έχει καλώς. Και να πω και την αλήθεια, σπάνιες φορές έχω πέσει σε κουβέντα που να συγκρίνουμε τα τρόφι μας. Η συγκεκριμένη συνήθεια δεν είναι ούτε θέμα βίτσι ούτε τίποτε άλλο, είναι καθαρά δική μου επιλογή για μεγαλύτερη πρόκληση στο παιχνίδι. Αν κοιτάξουμε λίγο τα σημερινά παιχνίδια θα καταλάβουμε ότι παρουσιάζουν πάρα πολλές ευκολίες στον τρόπο του gameplay και έτσι έχει φτάσει το σημερινό normal να είναι το easy παιχνίδι που ήταν παλιότερα. Έτσι κι εγώ πάω και by default, βαράω το hard για να έχω μια αυξηνόμενη πρόκληση όταν παίζω. Ένα πράγμα το οποίο το απολαμβάνω όταν ξέρω ότι είμαι κοντά στο τέλος του παιχνιδιού είναι να έχω ένα έτοιμο στριμμένο τσιγάρο. Λίγο κακή συνήθεια αυτή, το ξέρω και εσείς πραγματικά μην το κάνετε, αλλά πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τους τίτλους τέλους και εγώ να σκέφτομαι τι ακριβώς έχω παίξει. Αν μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, νομίζω ότι επιβάλλεται. Και πρέπει να είμαι και ο μοναδικός βιτσιός που κάθεται να δει και τους τίτλους τέλους δηλαδή. Μου είναι φοβερά δύσκολο να αρχίσω οποιαδήποτε σειρά από το δεύτερο ή το τρίτο κεφάλαιο. Δεν θα είναι η ίδια εμπειρία άμα αρχίσω από το δεύτερο κεφάλαιο χωρίς να ξέρω τους χαρακτήρες, το lore, την εξέλιξη των μηχανισμών και διάφορα άλλα. Κλασική περίπτωση για μένα η σειρά Dark Souls. Ενώ έχω λιώσει Demon's Souls και Bloodborne, αυτό δεν το έχω ακουμπήσει. Και ο λόγος, ότι δεν έπαιξα στο καιρό του Dark Souls. Τώρα απλά αναμένω να βγει ένα ωραίο remaster σε αυτήν στην επόμενη γενιά. Θυμάμαι από όταν ήμουν μικρός ότι πάντα άνοιγα τα βιβλιαράκια πριν καν βάλω το δισκάκι ή την κασέτα στην κονσόλα. Ήταν η πρώτη μου επαφή με το παιχνίδι. Λεζάντες, εικόνες, αυτά μόνο κοιτούσα. Τα ξεφύλιζα πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά η αίσθηση ήταν πάρα πολύ ωραία. Τις οδηγίες χρήσης θεωρώ απαραίτητες να υπάρχουν. Όχι στα σημερινά. Λοιπόν, Joystick, σας έδωσα τις δικές μου gaming συνήθειες. Μην ξεχάσετε να μου αναφέρετε τις δικές σας από κάτω στα σχόλια. Θέλω έτσι να δω και εσείς τι περίπου κάνετε. Εγώ για άλλη μια φορά ήθελα να ανοίξουμε έναν διάλογο για προσωπικά μας πράγματα. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.